Πήρα σήμερα να δω τελικώ εκείνη την αναφορά που μας κάνατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 984 όταν σας ρώτησα πριν από τα φώτα για την Κεραλιμανιώτισσα, αυτό τον ιστορικό ναό του 855 και είμαστε στο 2021. Κοίτα να δεις, κύριε βουλευτά, πόσοι αιώνες έχουν περάσει και πόσο εμείς καθυστερούμε για να σώσουμε αυτό τον ιστορικό ναό, και φαίνεται ότι τα πάμε βήμα-βήμα όλα τα δεδομένα. Κοίτα να δεις λοιπόν για άλλη μια φορά πώς κοντάψαμε. Μας είπατε ότι έλειπε άλλο ένα χαρτί για να γίνει δημοπράτηση. Κυρία Δουλειράκη, καταρχήν επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον ενδιαφέρον σας, που εντάξει και λόγω της υποχρεούστε βέβαια όπως και εμείς, λόγω της περιοχής και της εντοπιότητας που έχουμε. Αλλά πιστέψτε μου ότι αυτό το ενδιαφέρον σας έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, γιατί δυστυχώς όσο και αν υπάρχει μια καλή πρόθεση, από οποιουσδήποτε υπάρχει αυτή η πρόθεση, αν δεν υπάρχουν κάποιοι να κινούν τα νήματα, η γάγραινα της γραφειοκρατίας, όπως σας είπα και προχθές, είναι εφιαλτική ακόμα και σήμερα, δυστυχώς. Κυρία Δουλειράκη, θυμάστε, πάει περίπου ένας χρόνος, παραπάνω από ένας χρόνος, θυμάμαι μια δική σας εκπομπή τότε. Μετά την εκπομπή σας, γι' αυτό σας ευχαρίστησα κιόλας, ξεσηκώθηκαν οι φορείς της περιοχής, ο πολιτιστικός σύλλογος, η εκκλησία, οι κάτοικοι της Ψαρής Φοράδας, για την τραγική πραγματικά κατάσταση που είχε περιέλθει το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Κεραλιμενιώτισσας. Ήταν Νοέμβριος του 19. Τότε αναγκάστηκε ο εφημέριος της Ενορίας, ο πατέρας Νικόλαος, Παπα-Νικόλαος, μαζί με το σύλλογο να σκεπάσουν με νάιλον τον ναό, λόγω και της καθυστέρησης, γιατί δεν είχε ξεκινήσει. Δεν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία το 19, από ό,τι θυμάμαι είχε ξεκινήσει. Οι διαμαρτυρίες είχαν ξεκινήσει από το 18, αλλά να μην πω την κουβέντα, να μην πω την κουβέντα η μέρα που είναι. Επιτρέψτε μου να πω μόνο μία κουβέντα, ότι για αυτούς που μας ακούνε, όχι για εσάς, γιατί την ιστορία την ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Υπήρχε στα παράλια της περιοχής της συγκεκριμένης, δηλαδή από την περιοχή εκεί του Φαφλάγκου, στο Καλάνι της Βιάννου, υπήρχε μια μονή στα παράλια του Αγίου Προκοπίου, την οποία κατέστρεψαν οι Άραβες. Το λέω για να σηματοδοτήσουμε και την εποχή του χτίσματος. Έτσι οι μοναχοί αποφάσισαν να απομακρυνθούν από την παραλία, που ήταν εύκολος στόχος, και έκτισαν το 800, πολύ σωστά είπατε, το 855, παρακαλώ, το μοναστήρι, και το αφιέρωσαν στην Παναγία. Σε ένα σημείο καλά κρυμμένο και μη ορατό από τη θάλασσα. Για ευνόητους λόγους. Παναγία Κεραλιμενιώτισσα. Δηλαδή, κυρία Δουλειράκη, για όσους δεν το ξέρουν, η κυρά των λιμανιών. Υπάρχει συγκεκριμένος θρύλος που δικαιολογεί την επωνυμία. Για να μην φάω το χρόνο, θα σας τα πω μια άλλη φορά, αν και μπορεί κάποιος να τα διαβάσει και στο διαδίκτυο. Βρισκόμαστε σήμερα, 13 μήνες μετά, μετά τον αγώνα, θα έλεγα εγώ, και των προσπαθειών των κατοίκων της περιοχής, της εκκλησίας, της περιφέρειας που χρηματοδοτεί τη μελέτη. Πέρασαν από χίλια κύματα, έγγραφα επί εγγράφων, εγκρίσεις επί εγκρίσεων, να μην βρίσκομαι που φτάνει Νοέμβρης 19, Ιανουάριος του 2021, νομίζω δικαιολογεί σωστά πολλά πράγματα και λέει πολλά πράγματα. Εγώ το λέω με μια κουβέντα, ότι πέρασαν χίλια κύματα. Σήμερα, κυρία Δουλειράκη, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα θετικότατο αποτέλεσμα. Την Τρίτη, διαβιβάστηκε το τελευταίο έγγραφο έγκρισης από την αρχαιολογική υπηρεσία στις περιφέρειες, στις υπηρεσίες της περιφέρειας, με αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες να μπορούμε να πούμε ότι θα βγει ο διαγωνισμός δημοπράτησης αναστήλωσης του ναού. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα. Και πάλι πιστεύω ότι θα καθυστερήσουμε πάνω από ένα μήνα. Είναι οι διαδικασίες που χρειάζονται, τα 20 ημέρα αυτά που ξέρετε, για να γίνει η δημοπράτηση, να βρεθεί ο ανάδοχος, να γίνουν οι απαραίτητες ενστάσεις από πιθανόν άλλους που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Τα χρήματα δεν είναι πολλά, είναι γύρω στα 200 χιλιάρικα, οπότε νομίζω όσον αφορά σαν τεχνικό
έργο, οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν στάσεις. Όχι, οπότε, είναι και λιγότερα. Νομίζω ότι από 190, την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχουν εγκριθεί λιγότερα θέματα. 195. Όχι 195, είναι πολύ λιγότερα. Όχι. 195 μαζί με την αποζημίωση που πρέπει να πάρει και ο επιβλέπων από την αρχαιολογία, όλα μαζί. 30.000, βεβαίως. Ο προϋπολογισμός στην αρχή ανερχόταν, ο πρώτος προϋπολογισμός το 19, γύρω στα 75. Ναι. Δεν είχαμε καμιά τύχη να προσδιοριστεί ένα τέτοιο έργο. Ναι. Κυρία Δουλγεράκη, κοιτάξτε, επειδή σας είπα ότι πραγματικά είναι ένα ιστορικό μοναστήρι, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, έγινε μια προσπάθεια από αρκετούς ανθρώπους. Μετά από 1,5-1 χρόνο, 13 μήνες ταλαιπωρίας, έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ας μην με συμμυρούμε, απλά τι πρέπει. Η περιφέρεια τώρα να γρήγορα τις διαδικασίες, όσο βέβαια μπορεί, βάσει των χρονοδιαγράμματων που προβλέπονται από την νομοθεσία, και μέχρι τέλη Μαρτίου πιστεύω να έχει μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει την αναστήλωση του μοναστηριού. Μακάρι. Διότι βλέπω νάιλο να ξαναμπαίνει και φέτος, εάν καθυστερήσουμε. Θα το προσπαθήσουμε όλοι. Θέλω να σας διαβεβαιώσω όμως ότι παραδειγματιζόμενοι από τα λάθη και τις καθυστερήσεις των προηγούμενων ετών, ήδη θα ξεκινήσουμε. Συζητούμε με κάποιους ανθρώπους που άπτονται του αντικειμένου να ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία έγκαιρα τώρα για την αποκατάσταση και των τοιχογραφιών που είναι, κυρία Δουλγεράκη, ανεκτήμητης ιστορικής αλλά και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και εννοώ τις τοιχογραφίες βέβαια της Παναγίας Κεραλιμενιώτησας. Με το νερό να τρέχει εντός του ναού, με ό,τι συνέπειες μπορεί αυτό να έχει. Βέβαια. Με βέβαια, τις σωληνώσεις από τους εργολάβους, τις σιδεριές να είναι από μέσα, γιατί έχει φύγει ο σφινοειδής λίθος από πάνω, να μην πέσει κανένας. Να μην πέσει τίποτα και με κάποιον τραυματίσει. Κυρίως από τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο ναό, γιατί είναι κλειδωμένη η πόρτα του. Κυρία, με απόφαση... Με μια λέξη, δεν τιμά κανένα μας και ειδικά εμείς που είμαστε από αυτή την περιοχή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Κεραλιμενιώτησας. Αυτό νομίζω τα λέει όλα, γι' αυτό έχουμε ιερό καθήκον, υποχρέωση άμεσα να προβούμε σε ενέργειες εκείνες τώρα που έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αναστήλωσης του μοναστηριού. Μα είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. 855, 21ος αιώνας, Ιανουάριος 2021. Και εμείς, να σας πω την αλήθεια, καθόμαστε και χαζεύουμε. Δεν τιμά κανένα, όπως το είπατε ακριβώς. Δεν τιμά κανένα μας αυτή η κατάσταση. Στα δικά σας τα χέρια, στα δικά μας τα χέρια, θα χαλάσει ένα ιστορικό μνημείο που μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Αυτό λέμε. Πιστεύω ότι προλάβαμε τα χειρότερα, κυρία Δουλγεράκη, έτσι μπορώ να το εκφραστώ. Νομίζω ότι τον επόμενο μήνα, δηλαδή μέχρι τέλη του Φλεβάρη, θα έχει βγει, θα έχει δημοπρατηθεί το έργο, θα έχει βρεθεί ο ανάδοχος, οπότε νομίζω αρχές του Μάρτη, μέχρι τα μέσα του Μάρτη, το αργότερο, να έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναστήλωσης και να ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία, όπως σας είπα, για την αποκατάσταση των τοιχογραφιών, που όπως σας είπα είναι ανεκτήμητη της αξίας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Νομίζω ότι με αυτές τις τρεις κουβέντες καταλαβαίνουμε ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Η πολιτιστική μας κληρονομιά, που αν εμείς δεν καταφέρουμε να την παραδώσουμε σωστά, τότε εμείς θα είμαστε εκείνοι που θα έχουμε χάσει πραγματικά το τρένο για το τι αφήνουμε στα δικά μας τα παιδιά. Κύριε Βαρβάκη, σωστά. Το καλύτερο δυνατόν. Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.